Λοιπόν, πρόταση εναλλακτικού τουρισμού στη λίμνη Πλαστήρα. Έχεις πάει ποτέ? Έχω πάει και είναι το εξαιρετικότερο θέμα. Νόμιζα ότι ήμουν στην Ελβετία. Ναι. Δεν έχω πάει στην Ελβετία. Απίθανο, δηλαδή. Είμαι σίγουρος ότι αν πάρετε τώρα τηλέφωνο δεν θα βρείτε ούτε ένα δωμάτιο για Χριστούγεννα. Τώρα ειδικά εκεί όλα αυτά. Πώς λέγεται, Ελλάδα. Πώς το κάνουμε πρόταση? Είναι μια πρόταση που μπορεί να κάνετε του χρόνου. Ένα Σαββατοκύριακο. Μπορεί όμως να γίνει και κάποια ακύρωση. Οπότε πάρετε τηλέφωνο. Εναλλακτική πρόταση τουρισμού. Πλαστήρα. Ναι. Δεν λέω την οδοπλαστήρα, τι λέει, λέω. Ξέρεις γιατί γελάω? Όχι. Γιατί πήγα πριν από καμιά 12 χρόνια. Α, παλιά. Όταν για πρώτη φορά έκανα αυτά τα που. Όμορφος κόσμος. Που ταξίδευα και πήγα εκεί σε αυτό το φοβερό φράγμα της ΔΕΗ. Και γράφει λοιπόν το φράγμα πάνω. Γράφει ΔΕΗ από κάτω και γράφει. Περνάτε με δική σας ευθύνη. Σοβαρά. Αλήθεια. Το φράγμα κάτω. Το κενό, ναι, βέβαια. Νερά χαμός. Εσύ 500 μέτρα θες να περπατήσεις και η πινακίδα που πρέπει να πάρει. Σε κόβει. Περνάς με δική. Δηλαδή, αν πέσει το φράγμα, εσύ φταίει. Εσύ φταίει. Ναι, αλλά πού να με βρουν να μου το πούνε που θα έχω πνιχτεί. Ναι, οπότε λοιπόν αυτή η στιγμή. Πέρασε το φράγμα. Το πέρασα σιγά σιγά. Με δική σου ευθύνη. Με δική μου ευθύνη. Ξαναγύρισε στην επιστροφή. Μ' αρέσει που σε αυτή τη χώρα ο καθένα αναλαμβάνει τι ευθύνε του. Λίγο. Γεια σου, ΔΕΗ, αγαπημένη. Χαιρετάμε τη ΔΕΗ. Κοιτάξτε. Στην επιστροφή τη γη απέναντι γράφει. Τη χαιρετά. ΔΕΗ. Τα κατάφερε γράφει απέναντι. Πάμε για πρώτη στην Ελλάδα. Εναλλακτικός τουρισμός. Αυτό το περιοδικό είναι πραγματικά μαγικό. Ξέρετε γιατί? Γιατί μπορεί να σας ταξιδέψει σε πολλά μέρη της Ελλάδας ταυτόχρονα από τη στιγμή που αρχίζετε να το διαβάζετε μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα. Σε μέρη που δεν τα είχατε ούτε καν φανταστεί. Ακριβώς εννοούσα. Μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα, λίμνη Πλαστήρα. Άνθρωποι, γεύσεις, δραστηριότητες, μέρη να μείνεις, όλα εδώ. Παρουσιάζουμε την αθέατη Ελλάδα, μέρη που μπορεί να μην έχετε πάει, να μην έχετε επισκεφτεί, αλλά ακόμη κι αν έχετε δει, σίγουρα εμείς θα σας δείξουμε αυτά τα σημεία που δεν παρατηρήσατε. Δηλαδή, ένα παράδειγμα για να καταλάβω τι είναι. Δηλαδή, μπορεί να είναι ο θρησκευτικός τουρισμός ή διαδρομές 4x4, παραλίμνιες διαδρομές και ακόμη και οι καταβύσεις. Υπέροχα μέρη που μπορεί να πάει κάποιος και να κάνει καταβύσεις. Μαζί με τον Δημήτρη, ο οποίος δραστηριοποιείται εδώ στην περιοχή τουριστικά, έτσι. Από το 1995. Είσαι εδώ της περιοχής ντόπιος, δηλαδή? Όχι, καμία σχέση. Ζούσα στη Θεσσαλονίκη και είδα μία φορά το 90 την περιοχή, μου άρεσε και το 95 ήρθα και έκανα δουλειά. Τα άφησα όλα. Παράτησες την πόλη για να έρθεις εδώ πάνω στη λίμνη, ναι. Πλαστήρα. Φαντάζομαι εκείνη την εποχή δεν ήταν τουριστικά αξιοποιημένη. Όχι, τίποτα. Υπήρχαν τρεις ξενώνες μας. Εμείς σαν επιχείρηση έχουμε τα υδροποδήλατα, το κανό, ποδήλατο βουνού, τοξοβολία και σε πολλά μέρη που κάνουμε περπάτημα. Μέσα σε πλατάνια, με καταράκτη, κάποια μέρη που πάμε με σπήλαια. Και μπορεί το βασικό ποιο είναι, ότι μπορεί να το κάνει ο καθένας, δεν είναι extreme sport. Είναι ένα εναλλακτικός τουρισμός που μπορεί ο καθένας να έρθει οποιαδήποτε ηλικία να ασχοληθεί, να περάσει καλά και να γεμίσει η μέρα του και να απολαύσει αυτό το τοπίο. Εσάς ποια είναι αυτό που λέμε full season, η καλύτερη τουριστική περίοδο? Η καλύτερη είναι από το Σεπτέμβριο και μετά, τώρα το χειμώνα, μέχρι αρχές Μαΐου. Έχω πάθει την βλάκα μου. Η καλύτερη χαλάρωση. Αυτό είναι καλύτερο από μάθημα ψυχοθεραπείας. Είναι εκπληκτικά. Εγώ πολλές φορές όταν θέλω να ηρεμήσω έρχομαι εδώ, παίρνω το κανό ή το υδροποδήλατο και κάνω μια βόλτα και ηρεμώ. Υπάρχει κάτι άλλο πολύ βασικό που πρέπει να μάθει ο κόσμος, ότι είναι πολύ καθαρή λίμνη και μπορείς να κάνεις μπάνιο. Ιδίως από το μεσημεράκι και μετά είναι θερμή.
Άλεξ, εσύ είσαι παιδί της Λίμνης, έτσι. Ναι, είμαι παιδί της Λίμνης. Γεννημένος εδώ. Γεννημένος, ναι. Από ποια ηλικία δουλεύεις εδώ στην Λίμνη? Την ηλικία των 14 ετών. 14 ετών. Όταν ακόμη πήγαινα σχολείο, ερχόμουν έτσι για καλοκαίρια και δούλευα. Και πλέον το έχω κάνει επάγγελμα. Τι σημαίνει για σένα, Λίμνη? Είναι ζωή, είναι ολόκληρο. Είναι τα πάντα. Σοφία, βλέπω ότι αγαπάς τα άλογα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πόσο καιρό είσαστε εδώ στη φάρμα την έχετε? Εδώ είμαστε περίπου 17 χρόνια. Το ξεκινήσαμε με τα άλογα, αλλά δεν μπορούσαμε να τα συντηρήσουμε μόνο τα άλογα και κοντά στα άλογα και λίγα προβατάκια και λίγα μοσχαράκια. Τέλος πάντων, έτσι, μπράβο, γουρουνάκι, το ένα συντηρεί πλέον το άλλο. Ο κύριος εδώ πώς ονομάζεται? Αυτόν το λέμε Σαντάμ. Σαντάμ? Ο Σαντάμ χωρίς Χουσέιν. Χωρίς Χουσέιν. Όλα τα παιδάκια τρελαίνονται, τα πιο μικρά παιδιά βάζω εδώ. Ας μην ξεχνάμε τον αγροτουρισμό. Αγροτουριστικά σημεία. Λίγα στην Ελλάδα προς το παρόν, πάρα πολλά στην Ευρώπη, όμως αναπτύσσονται με πολύ μεγάλο ρυθμό. Μια άλλη Ελλάδα. Πέρα από τη συνηθισμένη. Σας έρθει η ιδέα να φτιάξετε ένα τέτοιο κήπο μέσα εδώ στο Νεοχώρι? Η ιδέα ήταν της Αναπτυξιακής Καρδέτσας που συνεργάστηκε με τον Τεΐδα Σοπονιές και το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών σε ένα μικρό χώρο να συγκεντρώσουν όσα περισσότερα είδη φυτών μπορούν για εκπαιδευτικούς λόγους και μιας και η περιοχή αναπτύσσεται οικοτουριστικά για την περισσότερη ενημέρωση των επισκεπτών. Υπάρχουν πάνω από 650 είδη και υποείδη έτσι φυτών στην ευρύτερη περιοχή της Λίμνης. Τόσα πολλά. Βεβαίως. Και φαρμακευτικά, δηλαδή και κάτι σαν και αυτό που κρατάω στο χέρι μου. Βεβαίως. Είναι η αχιλλέα, λέει. Ένα από τα πολλά είδη αχιλλέας. Το οποίο λέει, μου έκανε τρομερή εντύπωση, πλήσεις ως το νοτικό μαλλιόν. Βέβαια. Εμποδίζει την τριχόπτωση. Και είναι ευεργετικό, γνωστό, λέει, στη διανοητική κατάσταση και στα σκασίματα χεριών. Βεβαίως. Είναι γνωστό από αρχαιοτάτους χρόνους. Είμαι στο ξενοδοχείο Νευρός και έχω λόγο που βρίσκομαι εδώ, γιατί έχω κοντά μου την Αρετή και τη Φέη, οι οποίες φτιάχνουν την καλύτερη τραχανόπιτα της περιοχής. Είναι εύκολο να φτιάξει κανείς τραχανόπιτα? Ναι. Βάζουμε το αλεύρι. Πόσο αλεύρι? Περίπου μισό κιλό. Αλάτι, λίγο λαδάκι και νερό όσο πάρει. Τα ανακατεύουμε και το ζυμώνουμε. Ο τραχανάς είναι δικός μας εδώ, ξινός. Λοιπόν, από το ζυμάρι φτιάχνουμε τα μπαλάκια. Αυτά είναι τα μπαλάκια, ναι, έτσι που είναι έτοιμα. Λοιπόν, αφήνουμε το ζυμάρι. Ανοίγουμε το φύλλο. Το αφήνουμε το μισό να είναι έξω. Ρίχνουμε λίγο τυρί. Τι τυρί είναι αυτό? Κεφαλοτύρι. Κεφαλοτύρι. Πόσα φύλλα περίπου πρέπει να μπουν? Πέντε φύλλα. Τώρα θα βράσουμε το τραχανά. Α, ωραία. Μέχρι να γίνει πηχτό, έχουμε περίπου χρόνο. Ένα τέταρτο. Ρίχνουμε μέσα. Α, το ρίχνεις μέσα στο. 200 γραμμάρια. 200 γραμμάρια τυρί φέτα μέσα στο τραχανά. Ναι, έτσι, μέσα στο ψήνουμε στους 180 βαθμούς για 3 τέταρτα περίπου. Η πίτα μας είναι έτοιμη. Καλή σας όρεξη. Ωραία δεν είναι εδώ? Σούπερ. Σκέψω ότι τέτοιες προτάσεις μπορείς να βρεις πάρα πολλές για παραδοσιακούς ξενώνες, αλλά και ξενοδοχειακές μονάδες και για αγροτουρισμό. Πάντως εδώ που με έχεις φέρει, σε αυτό το ξενώνα, πραγματικά είναι υπέροχος.
Εντάξει, νομίζω ότι τα λόγια περιτεύουν. Νομίζω ότι είναι μια εκπληκτική πρόταση για όλους σας. Να βρεθείτε σε ένα Σαββατοκύριακο εκεί και να πάτε. Είναι και πάρα πολύ φθηνά, να το πω αυτό. Δηλαδή, ναι, σε είχε, σχέση με τις Σουήδες και με όλα αυτά, ο Χρήστος από τους πιο φθηνούς προορισμούς. Ο Χρήστος Κωστής που έχει κάνει μια εκπληκτική δουλειά. Χρήστο, μας χαρακτηρίζει. Μπράβο, Χρήστο.